Αγαπητέ μου Πίτερ, είναι μεγάλη μου χαρά που σε υποδέχομαι ξανά σήμερα στην Αθήνα, λίγους μήνες μετά την τελευταία επίσκεψή σου εδώ τον περασμένο Οκτώβριο. Δυστυχώς όμως ζούμε σήμερα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Ζούμε πρωτοφανής καταστάφηση στην Ευρώπη. Η εισβολή στην Ουκρανία, ο συνεχιζόμενος πόλεμος που διαρκεί σχεδόν 4 μήνες, έχουν τελείως αλλάξει το γεωπολιτικό τοπίο. Στο πλαίσιο αυτό, βεβαίως, συζητήσαμε αρκετά θέματα κατά την συνάντησή μας και θα συνεχίσουμε κατά το γεύμα εργασίας που θα ακολουθήσει. Καταρχήν, μιλήσαμε πάρα πολύ για το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Τόσο η ελληνική κοινωνία όσο και η ουγγρική κοινωνία έχουν επηρεαστεί από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Αυτό έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών των χωρών μας. Και βεβαίως όσο μας αφορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει λάβει μια σειρά από μέτρα, προσπαθώντας να ανακουφίσει τους Έλληνες καταναλωτές. Επίσης συζητήσαμε για την προσπάθεια της Ελλάδας, η οποία καθίσταται πλέον ενεργειακός κόμβος, από τον οποίο μπορεί να μεταφέρεται φυσικό αέριο προς την ευρύτερη περιοχή μας, τα Βαλκάνια, την νοτιοανατολική Ευρώπη, την κεντρική Ευρώπη. Και σε διαβεβαίωσα για τον στόχο μας να συνδεθεί αυτό το δίκτυο με την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Τόσο η σταθμή υγροποιημένου αερίου, ο υπάρχον στη Ρεβιθούσα, ο υποκατασκευή έτοιμος να λειτουργήσει σε λίγες εβδομάδες στην Αλεξανδρούπολη, θα συνεισφέρουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης η διασυνδετήρια αγωγή, ο TAP και ο IGB, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του πάρα πολύ σύντομα. Θα μιλήσουμε επίσης μετά και για την επιστημιστική κρίση που έχει δημιουργήσει η σύραξη. Θα μου επιτρέψει να συνημερώσω για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χώρες άμεσης γειτονίας μας, όπως η Αίγυπτος. Είχαμε τον συνάδελφό μας, τον Σάμεκ Σούκρη, στο Συμβούλιο μόλις πριν από λίγες μέρες. Και βεβαίως συζητήσαμε κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ουγγαρία και για μας κατά τη διάρκεια του τετατέτ, και θα συνεχίσουμε και στο γεύμα να μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό είναι ένα θέμα που οι θέσεις μας συγκλίνουν ιδιαίτερα. Είμαστε πεπισμένοι και η Ουγγαρία και η Ελλάδα ότι πρέπει να δοθεί ένας σαφές μήνυμα στήριξης στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, όπου το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες που επιθυμούν να καταστούν επίσημα υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να λησμονούμε τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούνται από χώρες που έχουν καταβάλει και συνεχίζουν να καταβάλουν προσπάθειες για να αποτελέσουν μέλος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και δεν πρέπει να δημιουργήσουμε κενό σε αυτή την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων στην προσπάθειά τους να είναι μέλη της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Εάν αφήσουμε αυτό το κενό, θα το εκμεταλλευτούν άλλες δυνάμεις, φυγόκεντρες, οι οποίες προσβλέπουν σε ένα διαφορετικό μέλλον για την περιοχή μας, για την Ευρώπη, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τέλος, είχα την ευκαιρία να σε ενημερώσω για την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την κλιμάκωση της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καταρχήν στο επίπεδο της ρητορικής. Είμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, μιας προσπάθειας σπήλωσης της εικόνας της Ελλάδας, αλλά και μιας προσπάθειας αμφισβήτησης δυστυχώς και στο πεδίο, με υπερκτήσεις πάνω από ελληνικά εδάφη και με παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων. Επίσης, σε διαβεβαίωσα ότι παρότι απαντάμε στο σύνολο των παρανόμων και μονομερών τουρκικών αιτιάσεων, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε πάντοτε ψύχρεμα, με αποκλειστικό γνώμονα το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, το σεβασμό στο δίκαιο της θάλασσας, να μην παρασυρώμαστε σε ρητορικές αντιπαραθέσεις. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία χώρα να μας προσβάλλει με ψευδείς θεωρίες, με ψευδείς ειδήσεις. Και στο πλαίσιο αυτό περιμένουμε την αλληλεγγύη των εταίρων μας. Ζητάμε από τους εταίρους μας, τους φίλους μας, το αυτονόητο, αυτό που εμείς διακηρύξαμε αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Δηλαδή το σεβασμό
στο απαραβίαστο των συνόρων, στην κυριαρχία όλων των κρατών, το σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες. Επίσης, θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, κατά το γεύμα να συζητήσουμε το μεταναστευτικό, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εδώ δημοσίως, εκ νέου, για τη συνεισφορά της Ουγγαρίας στη Frontex, η οποία έχει αναπτυχθεί στα ελληνικά σύνορα, που είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Δυστυχώς, η ενημέρωση που θα σου κάνω δεν θα είναι πολύ ευχάριστη. Βλέπουμε μια μεγέθυνση της προσπάθειας εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και μια ρητορική όξυνση προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά, αγαπητέ μου Πίτερ, θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι παρότι κάθε φορά υπάρχουν πολλά προβλήματα να συζητήσουμε, είναι μεγάλη μου χαρά να σε υποδέχομαι στην Αθήνα και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη χαρά που μου έδωσες να είσαι σήμερα μαζί μας.